περάσετε, κυρίες μου. Καλώς ήρθατε. Αρχίζει το εμπόριο, αρχίζουν οι σιδηστινοί και ταξιδεύουν σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης, όπως Βιέννη, Βουδαπέστη, Ουγγαρία, Κωνσταντινούπολη. Με τα καραβάνια λοιπόν φεύγανε από εδώ και πηγαίνανε σε αυτές τις χώρες. Η Σιάτιστα τότε ήταν το κέντρο του εμπορίου. Από εδώ λοιπόν ξεκινούσαν και κάνανε όλα αυτά τα ταξίδια. Οι σιδηστινοί λείπανε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, φανταστείτε ότι φεύγανε χειμώνα και γυρίζανε καλοκαίρι. Οπότε, πάντα στο μυαλό τους ήθελαν να προστατεύσουν πέρα από την περιουσία του και την τακτική του και την οικογένεια που άφηναν πίσω. Η Σιάτιστα δεν του κρατήθηκε ποτέ. Δεν καταπατήθηκε. Αλλά υπήρχε το αρχηγείο του εδώ. Είχαν τον υπεύθυνο που έπαιρνε τους φόρους στα χαράτσια και μας είχαν, επειδή πληρώναμε, ήμασταν και λίγο στην ησυχία μας. Αλλά υπήρχαν 4-5 ισχυρές εισβολές από τους Αλβανούς. Πάντα λοιπόν είχαν το φόβο τυχόν νέας εισβολής. Και γι' αυτό και τα σπίτια τους τα χτίζανε σαν να ήταν μικρά φρούρια. Δηλαδή, τώρα πάμε στο κομμάτι των σπιτιών. Γύρω-γύρω, όπως βλέπετε, ψηλή ευλότηχη. Ναι. Το σχήμα των αρχοντικών θα ήταν χτισμένο λοιπόν ή σε σχήμα γάμα, που έχουμε εδώ,
Είσαι σχήμα P. Της Πούλκος κάτω είναι η λοιπόν, κατασκευή του, είναι ο πρώτος όροφος που εκεί στηριζόταν. Δεύτερος όροφος είναι ο Τσατμάς. Ο Τσατμάς είναι μια πιο ελαφρή κατασκευή. Είναι λάσπη, άχυρο και σιδερένια. Είναι λίγο με τη λογική της πινέζας. Δηλαδή μπαίνει, τρυπάει και από πίσω έχει διχάλες σίδερα που κρατάνε δεμένο το ξύλο. Χάρης Τουρούντζας, ένας από τους 7 άλλους συντρόφους του Ρίγα, που οι Τούρκοι, όταν τους παρέδωσαν οι Αυστριακοί στη Βιέννη, τους πήγαν στον πύργο Νεπόησε. Τους πήγαν στον πύργο Νεπόησε στο Βελιγράδι, 40 μέρες πέρασαν τα μαρτύρια και στο τέλος τους έπνιξαν την ώρα του ύπνου και τους πέταξαν στο Δούναβι. 1802-4 τόσο είναι το ηρώο, όταν είναι ένας μεγάλος πλούσιος, δεν μπορώ να θυμηθώ πως λεγόταν, στενής των αντεχνών, και πίσω είναι γραμμένα τα ονόματα σε θυσινότητα κριτικών που θυσιάστηκαν. Το 1912 ήρθαν οι κριτικοί και μας απελευθέρωσαν. Κάθε χρόνο έχουν 4 λεωφορεία κριτικών. 4 Νοεμβρίου ο Αναστασάκης, γιατρός, ο Παπαμαλέκος, ποιητής, ο Παπαμαλέκος σκοτώθηκε. Είναι ωραίο κλίμα για τις άκουστα. Και μετά ήρθαν αυτοί
οι κριτικοί εθελοντές και από τη Φιώτιδα και από την Αθήνα. Εντάξει, εγώ πρόπερση δημοσίευσα στην εφημερίδα τα ονόματα τους όλα. Και των τραυματιών και των νεκρών και ποιοι είχαν πάρει μέρος. Μου στείλανε κριτική τον κατάλογο.